Άκουσα τον κύριο Σπρίτζη σήμερα, τον Υπουργό Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε: εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ούτε εγώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή του. Ντροπή του, κύριε Πολίτη. Ντροπή και στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν τράπηκε να πάει μπροστά στις κάμερες να δίνει αίμα την ώρα που όλοι ξέρουμε ότι ο κύριος Τσίπρας πούλησε τον ΟΣΕ, ουσιαστικά τον χάρισε για 45 εκατομμύρια ευρώ χωρίς καμία εγγύηση. Λένε ότι ήταν μνημονιακή υποχρέωση και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς τότε κυβέρνηση. Ήταν αναγκασμένοι να το δώσουν. Όχι, βέβαια. Είχε εντολή να μην το δώσει και αυτό είναι κάτι το οποίο και στη Βουλή ήταν ο λόγος που συγκρουστήκαμε, ήταν ο λόγος που εγώ αποχώρησα, ότι δηλαδή είχαμε δεσμευθεί τότε ότι δεν θα γίνονταν αυτού του είδους οι ιδιωτικοποιήσεις και μάλιστα οι εκποιήσεις στρατηγικών εργαλείων της χώρας, γιατί οι σιδηρόδρομοι, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια είναι στρατηγικά εργαλεία της χώρας. Οι τηλεπικοινωνίες, το ρεύμα, το νερό είναι κοινωνικά αγαθά και στρατηγικά εργαλεία. Αυτά όταν τα εκχωρείς, έχεις δώσει τα κλειδιά της χώρας, την εθνική κυριαρχία, την εθνική ανεξαρτησία. Το ότι το κάνανε αυτό λοιπόν είναι ένας επιπλέον παράγοντας ευθύνης. Όλοι μαζί το κάνανε, το υλοποίησε ο Τσίπρας, το είχαν ψηφίσει όλοι μαζί το καλοκαίρι του 2015. Και από εκεί και πέρα, το ότι όλα αυτά τα χρόνια με τόσα χρήματα να έχουν. Πακτολός χρημάτων. Τι έχουν γίνει αυτά τα λεφτά, κυρία Κωνσταντίνα? Έχουν πάει στις τσέπες. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν πάει στις τσέπες. Στις τσέπες εργολάβων, στις τσέπες πολιτικών. Πού έχουν πάει αυτά? Και στις τσέπες εργολάβων και στις τσέπες πολιτικών, οι οποίοι θα έπρεπε να λογοδοτήσουν και ήδη από τώρα, όπως βλέπετε, απεργάζονται. Πώς θα λογοδοτήσουν σε δόσεις ή ο ένας πρώτα, ο άλλος μετά.